Διαβάσουμε από τη σελίδα 1000. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους θήτα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Σελίδα 1000, κεφάλαιο 9, κεφάλαιο θήτα και εδάφιο 10. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και Ρεβέκα όταν συνέλαβε δύο εξενός ανδρός Ισάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσει τι αγαθών ή κακών διαναμένη, ο κατεκλογήν προορισμός πρόθεσης, λέει ο Λόγος του Θεού, η κατεκλογήν πρόθεσης του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει των μικρότερων, καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις των Θεών, μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω, άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, διατί πλέον με έμφεται εις το θέλημα αυτού, τι σε εναντιούτε, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπες, τι είσαι, ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, διατί με έκαμε σούτο, ή δεν έχει εξουσία ο κεραυμές του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλει να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν, και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν, ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των Εθνών, καθώς και εν το Σιέ λέγει θέλω καλέσει λαόν μου, τον ου λαόν μου και ηγαπημένη την ουκ ηγαπημένη. Και εν το τόπο που ερέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουν συγκαλεστεί οι Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και αριθμός των ιών Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμό μετά δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάνει ο Κύριος επί της γης, και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββαώ δεν ήθελε αφήσει μας σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν πει, ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνην έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητώ νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί, επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των όργων, έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις το λίθον του προσκόμματος. Καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Αμήν. Ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται, αιώνιο ένδοξο και ευλογημένιο σχέδιο έχει για όλους τους ανθρώπους, για τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, καλές βουλές βουλεύεται, όμορφο και ευλογημένο σχέδιο έχει, αλλά και όμορφο και ευλογημένο σχέδιο έχει και για τη δική του δόξα. Ενδιαφέρεται ο Θεός να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο. Επιθυμεί, έχει σχεδιάσει, έχει προγραμματίσει και εργάζεται για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού δεν έρχεται εξαιτίας των ανθρώπων, όσων και καλών και ευλογημένων αν είναι. Η δόξα του Θεού έρχεται εξαιτίας του θελήματος του Θεού. Δεν έρχεται όποτε εμείς θέλουμε, είναι έρχεται όποτε ο Θεός αποφασίσει. Δεν έρχεται έτσι όπως θέλουμε, γιατί δεν είναι του θέλοντος του, δεν του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Αλλά έρχεται έτσι όπως ο Θεός θέλει, όταν ο Θεός θέλει, εκεί που ο Θεός θέλει και με τον δικό του ευλογημένο τρόπο και τη δική του ευλογημένη παρουσία.
Έχει λοιπόν σχέδιο που πρέπει, και αυτή είναι η βεβαιότητα μας, να αποκαλυφθεί η δόξα Του. Πρέπει να δοξαστεί ο Θεός και να δημιουργήσει μια εκκλησία Αγία, ένδοξο, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητήδα, ητήτων, τιούτων. Αυτό το έργο Του όμως το πραγματοποιεί με συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι όπως ο Κεραμεύς που κάνει σκεύη ατιμίας, εις άτιμον χρήση, αλλά κατασκευάζει και σκεύη ευλογίας εις ευλογημένη χρήση. Ένα ωραίο παράδειγμα που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Θεός την εποχή που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, έκανε δύο σοβαρότατες ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η δόξα Του. Η πρώτη ενέργεια ήταν, εκείνη την εποχή έβαλε έναν συγκεκριμένο Φαραώ, σκληρό, άγριο, μοναδικό σε κακία, σε αμετανόητη καρδιά και σε σκληρότητα. Παλαιότερα είχε βάλει έναν άλλο Φαραώ δίπλα στον Ιωσήφ. Ευπηθή, αγαθό, τον οποίο χρησιμοποίησε τότε ο Θεός για τη δόξα Του μέσα από τον Ιωσήφ. Τώρα όμως χρειαζόταν έναν άλλον Φαραώ, τόσο άγριο, τόσο σκληρό, και μάλιστα μέσα από αυτόν δημιούργησε και τραγικές καταστάσεις για το λαό Ισραήλ. Μοναδικές. Δεν έχει ταλαιπωρηθεί ίσως ο Ισραήλ τόσο πολύ, αν και έχει ταλαιπωρηθεί πολλές φορές, όσο εκείνη την εποχή από το Φαραώ. Τα αρσενικά τα θανάτωναν. Τους έβαζαν να δουλεύουν ασταμάτητα. Εργοδιώκτες σκληρούς, ίσα ίσα για τη λιγοστή τροφή. Κάποια στιγμή μάλιστα αφαίρεσαν και, ενώ έφτιαγναν πλήθρες, αφαίρεσαν και το άχυρο, να πηγαίνουν οι ίδιοι να βρίσκουν το άχυρο για να φτιάχνουν πλήθρες. Μοναδική περίοδος. Μοναδική περίοδος όπου ο Θεός εξήγηρε έναν μοναδικό άνθρωπο. Σε κακία, σε σκληρότητα, σε αγριότητα. Το Φαραώ εκείνον. Αλλά το σχέδιό Του ήταν να δοξαστεί ο Θεός. Και εξήγηρε και έναν μοναδικό άνθρωπο. Σε πραότητα, σε πιστότητα, σε ταπείνωση, τον Μωυσή. Γιατί ήταν ο καιρός της μεγάλης αλλαγής, της μεγάλης εξόδου, να βγάλει ο Θεός το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, της αμαρτίας, και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Χρειαζόταν δύο άνθρωποι, δύο καταστάσεις, δύο λαοί, αλλά περισσότερο απ' όλα χρειαζόταν η παρουσία και η δόξα του Θεού. Εξήγηρε λοιπόν τον χειρότερο για να φανερώσει τη δύναμή Του και να διαγγελθεί το όνομά Του εν πάση τη γη. Αλληλούια. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ας δώσουμε λίγο προσοχή σήμερα, αδερφοί. Ο Θεός ήθελε. Ο Θεός τότε ήθελε. Τότε που επρόκειτο να κάνει τη μεγάλη έξοδο, τη μεγάλη αλλαγή, να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του για το λαό Του από τη γη της επαγγελίας, από τη γη της κατάρας στη γη της επαγγελίας. Από τη δουλεία στην απόλυτη ελευθερία. Ήθελε λοιπόν προκειμένου να δείξει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη, τη δύναμή Του και να διαγγελθεί το όνομά Του σε όλα τα έθνη, η επιλογή Του ήταν καιρή τρομακτικά κακή για το λαό Ισραήλ, κάτω από έναν βούρδουλα
που το κράταγε ο πιο σκληρός άνθρωπος που έχει φανερωθεί μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Φαραώ του Μωυσή. Ταυτόχρονα, ένα λαό, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος, αδύναμος, άπιστος, θα τολμούσαν αποσαρκικός, είχε όμως γνώση του αληθινού Θεού. Σε αυτόν ήταν η υιοθεσία, η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεία, η επαγγελία και οι πατέρες. Και αυτός ο λαός έπρεπε να μεταμορφωθεί σε ένα λαό δόξης. Σε αυτό το λαό έπρεπε να αποκαλυφθεί η δόξα του Κυρίου και η μεγαλοσύνη του Θεού. Και ήγειρε έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, και τους έφερε απέναντι. Ο λαός της Αιγύπτου με το λαό του Θεού. Ο πανίσχυρος και παντοδύναμος λαός της Αιγύπτου με βασιλιά τον πιο σκληροτράχυλο άνθρωπο που έχει αναφερθεί στη Γραφή. Και από την άλλη μεριά, ο αδύναμος, ταλαιπωρημένος, φτωχός, ολιγόπιστος, ασήμαντος λαός του Θεού, με αρχηγό όμως τον ίδιο τον Κύριο των δυνάμεων και δούλο του, τον Μωυσή. Μόνο και μόνο για τη μεγάλη έξοδο. Μόνο και μόνο για τη μεγάλη μεταμόρφωση και αλλαγή του λαού Ισραήλ. Σκεφτείτε, αδελφοί, τι θα κάνει ο Θεός στη δεύτερη μεγάλη έξοδο της Καινής Διαθήκης, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σας είπα, σήμερα έχω μια απόλυτη βεβαιότητα. Σκεφτείτε, φανταστείτε, πιστέψτε τι θα κάνει ο Θεός για να αποδείξει τη δύναμή του παγκόσμια και να διαγγελθεί το όνομά του σε όλα τα έθνη. Ο παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Δόξα. Ό,τι θέλει κάνει. Και δεν εξαρτάται, και αυτή το είναι το παρήγορο, δεν εξαρτάται από τα έργα μας. Εξαρτάται από την πίστη μας. Όταν συνέλαβε η Ρεβέκα, διαπίστωσε ότι είχε δύο γιους. Και τσακώνονταν μεταξύ τους. Και ο Κύριος, πριν γεννηθούν και φανερωθούν τα έργα τους, προγνώρισε ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Και προείπε ότι τον Ισά φεμίσισα και τον Ιακώ βιγάπησα. Τώρα όμως να έρθουμε και να ολοκληρώσω, και από εκεί φαίνεται καθαρά, να το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε, ότι δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Γιατί? Γιατί ο Ισάφ, όταν ήταν να πάρει την ευλογία, την ήθελε τόσο πολύ, έτρεξε, πήγε στα βουνά να ψάξει να βρει το ωραιότερο κυνήγι να φέρει στον πατέρα του. Αγωνίστηκε, το βρήκε, αλλά όταν ήρθε δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί? Ο Ιακώβ δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ούτε ήλπιζε. Ούτε φανταζότανε. Αφού άλλωστε δεν εδικαιούται κιόλας. Αλλά ήρθε η μητέρα του και του λέει, «Ει, κοίταξε, ούτε ο ίδιος μαγείρεψε». Όχι, δεν κυνήγησε, ούτε μαγείρεψε. Κοίταξε, τι σου έφτιαξα, ένα ωραίο κατσικάκι. Πήγαινε το στον πατέρα σου, βάλε και στα χέρια σου αυτό το δέρμα να φαίνεσαι δασίτρεχος και ζήτησε από τον πατέρα σου την ευλογία. Και θα ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό, αν δεν ο Θεός δεν είχε προβλέψει να είναι τυφλός ο Ισαάκ. Ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός. Τύφλωσε τον Ισαάκ. Και οδήγησε τον Ιακώβ. Γιατί? Γιατί τον προγνώρισε.
Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπε που κρίνεις το Θεό και λες, αφού όλα τα έχεις προγραμματισμένα, γιατί με μέμφεσαι? Δεν τα έχω όλα προγραμματισμένα. Έχω βέβαια ένα ωραίο σχέδιο. Αλλά προγνωρίζω ότι ο χειρότερος Φαραώ που θα υπήρχε θα ήταν αυτός ο συγκεκριμένος και πρέπει αυτόν να τον κάνω. Γιατί αυτός σκληρύνεται. Ταυρομαχία με άλογο ή με πρόβατο δεν μπορείς να κάνεις, μόνο με τάβρο. Γιατί μόνο ο τάβρος σκληρύνεται. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς εκ πείρας, ο Θεός από πρόγνωση. Και έβαλε ό,τι το χειρότερο μπορούσε να υπάρξει. Και τον σκλήρινε. Και τον σκλήρινε. Όπως τον Ισάφ. Έτρεξε, έτρεξε, έψαξε, ήθελε. Δεν τα κατάφερε. Ο Ιακώβ ούτε έτρεξε, ούτε έψαξε, ούτε ήθελε, ούτε φανταζότανε. Και τον ευλόγησε ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Όμως έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα σήμερα, αδερφοί. Τόσο ωραίο που θέλω να με βοηθήσει ο Θεός να σας το περιγράψω, να χαρεί η ψυχή σας. Ο Θεός λοιπόν εκλέγει σκεύη για άτιμο χρήση. Γιατί θέλει να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού και διαναγνωστοποιήσει ο Θεός, γιατί να το διαβάσω παραπάνω. Εάν λοιπόν ο Θεός θέλει να δείξει την οργή αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής, κατηρτισμένα εις απώλεια. Αυτό κάνει. Θέλοντας να δείξει τη δόξα του, παίρνει ένα σκεύος οργής που καταρτίζεται από το διάβολο εις απώλεια, το σκληραίνει, το φέρνει αντιμέτωπο με τον ταπεινό ασήμαντο Μωυσή και τον δοξάζει. Αλλά λέει, και διαναγνωστοποιήσει ο Θεός, εγώ λέω τις έσχατες ημέρες, τον καιρό της μεγάλης αλλαγής, της τελευταίας εξόδου, για να γνωστοποιήσει ο Θεός τον πλούτο της δόξης αυτού, επισκέπει ελέους, τα οποία προετοίμασε για τη δόξα του, ημάς τους οποίους εκάλεσε, ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των εθνών. Με ποιους θα εργαστεί? Με μας που εκάλεσε. Πρώτον, σήμερα εδώ ήρθαμε μόνο όσους κάλεσε ο Χριστός. Κανένας δεν ήρθε από μόνος του και κανένας δεν ήρθε από ανθρώπους. Εμάς τους οποίους εκάλεσε. Με εμάς τους οποίους εκάλεσε, ο Θεός θέλει να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού και να μας κάνει σκεύη ελέους, αφού όμως μας προετοιμάσει. Ποιοι είμαστε εμείς τους οποίους εκάλεσε? Αυτοί τους οποίους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με τη δόξα του, όμοιοι με αυτόν. Και ποιοι είμαστε εμείς τους οποίους προώρησε? Αυτούς τους οποίους προεγνώρισε. Ότι τι? Ότι θα πιστέψουμε στο Χριστό. Όλο το μυστικό και το καλό νέο αυτό είναι. Επειδή σε προγνώρισε ότι θα πιστέψεις στο Χριστό, σε κάλεσε. Και μην απογοητεύεσαι από τα χάλια σου, από τα χάλια τους, από τα χάλια μας, από τα χάλια μου. Γιατί πρέπει να δεις πως ήταν ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη, μέσα από τον οποίο δοξάστηκε ο Θεός. Επειδή υπήρχε ο Μωυσής. Εδώ υπάρχει πολύ περισσότερο και μεγαλύτερο από τον Μωυσή. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Υπάρχει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα όχι ο Ιησούς Χριστός ο ταπεινός διδάσκαλος, αλλά ο ένδοξος, ο ανεστημένος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Είναι εδώ. Εδώ, 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 δεν ξέρω που είναι. Παντού είναι.
αλλά είναι εδώ. Αυτός λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός προγνώρισε. Προώρησε για Ανάσταση και κάλεσε. Κάλεσε για να προετοιμάσει, για να καταρτήσει, για να εκπαιδεύσει. Γιατί πρέπει να δικαιώσει. Και άμα δικαιώσει, τότε θα δοξάσει. Τώρα υπάρχει και το κακό νέο. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Το καλό νέο είναι ότι μας κάλεσε για να αποκαλύψει το πλούτο, να γνωστοποιήσει το πλούτο της δόξης αυτού επισκεύει ελέους, για να μας προετοιμάσει και να μας καταστήσει σκεύη κατηρτισμένα εις δόξαν του, εφόσον όμως καταφέρει να μας δικαιώσει. Εάν καταφέρει να μας δικαιώσει, τότε το βέβαιο είναι ότι και θα μας δοξάσει. Και όταν θα μας δοξάσει όχι χάριν ημών, γιατί ξέρουμε τα χάλια μας, αλλά χάριν του ονόματος του του Αγίου. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι το καλό νέο και το κακό νέο. Το καλό νέο είναι ότι εσείς είσαστε τα σκεύη ελέους τα οποία προτίθεται να προετοιμάσει ο Θεός. Αλλά εσείς είσαστε, όχι αλλά, εσείς είσαστε οι κεκλειμένοι, αλλά είναι γραμμένο και η διγραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Είναι πολλοί και εκλειμμένοι, αλλά ολίγοι εκλεκτοί. Τώρα λοιπόν, να έρθουμε σε Αυτόν και να σκεφτούμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό που προγνώρισε ότι θα πιστέψουμε στον Χριστό, αλλά είχε προγνωρίσει και τον Ιούδα, ο οποίος χάριν φιλαργυρίας, όχι μόνο δεν δόξασε τον Θεό, αλλά παρέδωσε κατά το σχέδιο του Θεού τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός όταν θα τελειώσει θα κάνει συντετιμημένο λογαριασμό, γρήγορα όλα θα γίνουν, πολύ γρήγορα όλα θα γίνουν. Αλλά θα γίνουνε με μικρό υπόλοιπο. Ένα μικρό υπόλοιπο. Εάν λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ήθελε αφήσει σε μας ο Θεός σπέρμα, σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα μας κατέστρεφε. Πρώτον λοιπόν, πράγματι μέσα στην πατρίδα μας είμαστε ένα μικρό υπόλοιπο. Η Εκκλησία του Θεού είναι ένα μικρό υπόλοιπο. Και εμείς ελπίζουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Γιατί είμαστε κεκλειμένοι. Αλλά τώρα, να μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού με προσοχή όπως διαβάσαμε στην αρχή, να εξετάσουμε, να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε, μην τυχόν, αν και κεκλειμένοι, δεν είμαστε εκλεκτοί. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Και μόνο ο Λόγος του Θεού θα μας τα φανερώσει. Ποιοι είναι αυτοί που είναι και κλειμένοι αλλά δεν ήσαν εκλεκτοί? Θα το βρούμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν θα το αναφέρουμε σήμερα. Αυτό να το ψάξει ο καθένας μόνος μας. Μόνος του. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ανάμεσά μας, Κύριε, ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι εκλεκτοί και άνθρωποι που δεν είναι εκλεκτοί. Και αυτό είναι θλίψη πνεύματος. Και ο Θεός είναι πιο θλιμμένος ακόμη. Αλλά υπάρχει κι άλλο καλό νέο. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και πιστεύω ότι την ακούμε. Να μην σκληρινθεί η καρδιά μας σαν του Φαραώ, αλλά να ταπεινωθεί, και το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι μήπως εγώ, Κύριε, μήπως εγώ, Κύριε, δεν είμαι από τους εκλεκτούς, και να πλησιάσουμε το Θεό σαν ένοχοι
εξετάζοντας βέβαια τις πράξεις μας, αλλά με μια ελπίδα, ότι δεν εξαρτάται το μέλλον μας από το παρόν μας. Δεν εξαρτάται το αύριο από το σήμερα. Σήμερα μπορεί να είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αύριο, που θα έρθει η αρμόδιος ημέρα, σε τι κατάσταση θα είσαι. Σήμερα μπορεί να είσαι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αύριο, μπορεί ο Θεός να σε έχει μεταμορφώσει και να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, καθώς πια ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός, καθώς μας έχει ξεκαθαρίσει τα πάντα, δεν μας έχει αφήσει εκκρεμότητες, ούτε στη σκέψη μας, ούτε στην προσευχή μας, ούτε στην κατάστασή μας, δεν μας έχει απογοητεύσει και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ ο Θεός. Σήμερα όμως είναι να πάρουμε την απόφαση να αλλάξει ο Θεός τα πάντα, να μας μεταμορφώσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δεν ζητάμε εμείς δικαιοσύνη εκ των έργων μας, γιατί αν ζητάγαμε και οι Ισραηλίτες ζήτησαν και τα χάσαν όλα. Δεν στηριζόμαστε στα έργα μας, στην καλοσύνη μας, στην μέχρι σήμερα ευλογημένη πολύ ή λίγο ζωή μας, στη γνώση μας. Δεν ζητάμε δικαιοσύνη από τη γνώση μας στα πράγματα του Θεού, από την αυθεντία μας, από τα χαρίσματά μας, από τις διακονίες μας, από το έργο μας, από την καρποφορία μας. Δεν ζητάμε δικαίωση από αυτά που έχουμε κάνει, είμαστε ή έχει κάνει ο Θεός για μας. Δικαίωση ζητάμε δια της πίστεως από το Θεό μας, γνωρίζοντας μετά πάσης βεβαιότητος. Γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ιδού θέτω εν Σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Εδώ μέσα που θέλουμε να πιστεύουμε και το πιστεύουμε ότι είναι η Σιών, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που κεφαλή της είναι ο Χριστός, που το σώμα της είμαστε εμείς και η δύναμη της είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός έχει θέσει ένα λίθο σκανδάλου. Μια πέτρα, ο Θεός έχει θέσει ένα λίθο σκανδάλου. Μια πέτρα προσκόμματος, το Λόγο του Θεού, τον Άγιο. Που όποιος πέσει επάνω του θα συντριφθεί. Σε όποιον πέσει επάνω του θα το συντρίψει. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει. Όποιος όμως πιστέψει στο λόγο του, δεν θα κατασχυνθεί στον αιώνα. Αλληλούια. Σήμερα λοιπόν, αλήθεια σας το λέω, και ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, αλλά και εγώ ξέρω το θέλημά του αυτή τη στιγμή τη μικρή. Αλήθεια σας το λέω, ο Θεός θέλει να πάρουμε απόφαση μεταμόρφωσης. Και στην προσωπική μας ζωή, και στην οικογενειακή μας ζωή, και στην εκκλησιαστική μας ζωή, για να κάνει ο Θεός μεταμόρφωση και στην πατρίδα μας. Θέλω να με μεταμορφώσεις, Χριστέ μου. Θέλω να με αλλάξεις. Θέλω να με κάμεις αυτό που θέλεις εσύ να είμαι. Θέλω να με κάμεις αυτό που πρέπει να είμαι. Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι: ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου, αναγνώσατε, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Όλα ένα-ένα θα εκπληρωθούν. Όλα. Και εσείς που εξητείτε και διαβάζετε και ψάχνετε και εντρυφάτε και επιμένετε και μελετάτε και μένετε,
εσείς θα οδηγηθείτε στη γη της ευλογίας, στη γη της επαγγελίας, στη γη της δόξης του Θεού. Θα είσαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού, ο οποίος θέλει να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού σε όλα τα έθνη. Με σκεύη ελέους, τα οποία εκάλεσε και προετοιμάζει. Πώς θα μας προετοιμάσει? Με το Λόγο Του. Και πώς θα μας προετοιμάσει? Με το Πνεύμα Του το Άγιο. Δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε. Δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε. Δεν μπορούμε να διορθωθούμε. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε κανέναν. Μπορούμε όμως να πάμε, να μας διορθώσει, να μας προετοιμάσει, να μας βοηθήσει και να μας καταστήσει σκεύη, σκεύος τον καθέναν από εμάς και όλους μαζί σκεύη ελέους, για να γνωστοποιήσει ο Θεός, καθώς προτίθεται στην τελευταία έξοδο του λαού Του προς τη γη της επαγγελίας με την αρπαγή της Εκκλησίας, να μας προετοιμάσει σε σκεύη ελέους για τη δόξα τη δική Του. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Θέλουμε να δούμε έναν Κύριο παντοδύναμο στην προσωπική μας, οικογενειακή μας και εκκλησιαστική μας ζωή. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι ότι θέλουμε, αλλά είναι ότι θέλει Αυτός. Αμήν. Καλή επιτυχία να έχουμε, αδερφοί. Το εννοώ. Καλή επιτυχία. Με απόφαση θανάτου θα το καταφέρουμε. Και εγώ, επειδή φοβάμαι να το πω αυτό, λέω με απόφαση ζωής. Όλοι μαζί να ξεκινήσουμε έναν καινούριο προσωπικό αγώνα στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά που ξέραμε. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και ζούμε. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά που νομίζαμε, θεωρούσαμε. Ας γίνουμε οι έσχατοι, γιατί οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Και ας ξεχάσουμε, μη τυχόν νομίζει κανείς από εμάς ότι είμαστε πρώτοι, γιατί οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Καλή επιτυχία να έχουμε στον καινούριο αυτό αγώνα για τη δόξα του Θεού. Να είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Και να μας καταστήσει όλους και κεκλειμένους και εκλεκτούς, όχι όπως είμαστε τώρα, αλλά να μας κάνει Αυτός και κεκλειμένους και εκλεκτούς, να μας δικαιώσει, να μας δοξάσει και να δοξαστεί και να μας παραλάβει. Αμήν.